Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς και σε εσάς που βρίσκεστε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Αυτά είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τη Ράνια Κωστάκη. Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και όλοι εσείς, 100 και πλέον τυχεροί ακροατές του ρυθμού 949, και θα ξεκινήσουμε με μια μικρή ιστορία. Ποια είναι αυτή? Θα σας πω τώρα, δεν την ξέρει, γιατί της είπα θα την πω. Να πούμε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε πέρα από το ρυθμό 949, μέσα και από το site. Έτσι. Του ρυθμού, www.rythmosfm.gr. Θα δείτε αυτό το τρίωρο μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έχουμε στήσει κάμερες, υπερπαραγωγή. Έτσι. Είναι και η Ζαρίφη εδώ. Έτσι. Σε ρόλο ήρθε η Ζαρίφη. Ναι, σε ρόλο σκηνοθέτη. Μόρι, τραγούδαγες Αντέλ, μόρι, θα κατάρει. Θα τραγουδήσουμε σήμερα. Έχω άλλο θέμα τώρα. Η Ζαρίφη θα κάνει ντουέτο με τον καλεσμένο, τον ιδιαίτερο καλεσμένο. Πολύ ωραία. Εντάξει. Γιατί εγώ έκανα παύση τώρα και σας είπα ότι μπορείτε να μας βλέπετε και live. Γιατί θέλω να πω αυτή την ιστορία. Πριν λοιπόν πόσο, 2 μήνες, 3 εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε μετά από κοινή απέτηση όλων των ακροατών του ρυθμού 949 η Ράνια Κωστάκη την εκπομπή της 9 με 12 κάθε Τετάρτη, νύχτες ραδιοφώνου. Mm-hmm. Μου είπε τότε ότι θέλω κάθε φορά να το κάνω, να το πηγαίνω και ένα επίπεδο πιο πέρα και ένα επίπεδο πιο πέρα. Πριν λοιπόν από 2 εβδομάδες μου λέει, θέλω να κάνω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να έρθουν πολλοί επιλεγμένοι και εκλεκτοί. Όλοι είναι βέβαια οι ακροατές του ρυθμού 949 επιλεγμένοι και εκλεκτοί, αλλά άνθρωποι που αγαπούν έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη, που τον αγαπώ κι εγώ, και θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, που θα είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή με τη ζωντανή παρουσία των fans, των θαυμαστών του καλλιτέχνη, που θα εκπέμπει και από το ρυθμό 949 και θα μεταδίδεται και τηλεοπτικά. Και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Το έκανε λοιπόν πραγματικότητα. Δεν το έκανα. Εγώ το έκανα ο ρυθμός. Το έκανε όλη η ομάδα μας. Ναι. Όμως δεν θα υπήρχε, όπως σας είπα και πριν ξεκινήσουμε, και το απευθύνομαι και στους ακροατές μας τώρα, δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην καρδιά μας. Εντελώς. Με το πιο ισχυρό, τον πιο ισχυρό πυρήνα fans που είναι έτοιμοι να τον ακολουθήσουν οπουδήποτε εκείνος γυρίσει απλά το βλέμμα του. Δεν υπήρχε καλύτερος, πιο ιδανικός καλλιτέχνης για να μας μαζέψει όλους εδώ και νοερά και πραγματικά από... Από το Γιάννη Πλούταρχο. Παρακαλώ, να σηκωθούμε. Θα σηκωθώ. Εγώ δεν έπρεπε. Την κυρία βέβαια, εννοείται. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκαμε, Γιάννη. Το μικρόφωνο σου. Τέλεια. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν, πες μου αν σ' αρέσει ο χώρος. Ο χώρος είναι υπέροχος. Ειλικρινά, πολύ όμορφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο με τιμάτε. Φτιάξετε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Χίλια ευχαριστώ. Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, μου έλεγε η Ράνια. Η Ράνια είναι από τους πιο παλιές ραδιοφωνικές παραγωγούς, με μεγάλη εμπειρία. Μου λέει, με τις κάμερες, αγχώνομαι. Της λέω, μη σε νοιάζει, θα πω εγώ ένα αστείο και θα λυθείς. Είπα ένα αστείο που νόμιζα ότι ήταν αστείο, δεν λύθηκε. Και ηρέμησε μόλις μπήκε ο Γιάννης. Με αυτή την άβρα, με αυτό το χαμόγελο. Είμαι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς είναι η ενέργειά σου. Πάντα έχω μια ανασφάλεια μπροστά σε κάμερα. Στο ραδιόφωνο είναι τελείως διαφορετικά. Όταν είσαι σε κάμερα, να παίρνω χάρη, εδώ ανοίγει το πουκάμι σου. Κάτι. Μην δίνει σημασία, γιατί έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Εμένα λες. Θέλω να πω ότι είσαι πολύ αδύνατος. Είσαι στα καλύτερά σου. Okay, ευχαριστώ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Εσύ, Γιάννη, νιώθεις αυτό το παρείστικο? Δηλαδή, νιώθεις ότι ανεξαρτήτως αριθμού φανς και θαυμαστών και ανθρώπων, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί σου, όπως νιώθουν εκείνοι? Το νιώθω εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και αυτό σου δημιουργεί και μια ευθύνη. Πέρα από την εκτίμηση που νιώθω για τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, σου δημιουργεί και μια ευθύνη στο τι θα επιλέξεις, πώς θα είσαι καλλιτεχνικά, αλλά και πιο πολύ μάλλον αφορά τον κόσμο πώς θα είμαι σαν Γιάννης. Έτσι. Απέναντι τους. Θεωρώ πως κάποτε, θα πω κάτι, οι τραγουδιστές ήταν τελείως διαφορετικοί. Ήταν λίγο πιο απρόσωποι. Ο κόσμος δεν το θέλει αυτό. Και εγώ θέλησα να ακολουθήσω, μέσα από αυτό εκφράζομαι καταρχήν, ήθελα να δώσω στον κόσμο αυτό που πραγματικά είμαι. Έτσι όπως αισθάνομαι, έτσι όπως σκέφτομαι, αυτό είμαι. Το πόσο θα με αγαπήσει ο κόσμος και το αν θα με αγαπήσει δεν ήξερε κανείς. Ήθελα πάνω απ' όλα να τους λέω την αλήθεια για ό,τι κάνω και ό,τι έχει η ζωή μου. Αυτό λοιπόν το εκτίμησε ο κόσμος και έτσι μου έδωσε και ένα πολύ όμορφο, να το πω, τίτλο
σαν το καλύτερο παιδί. Έτσι. Που δεν ξέρω αν τον αξίζω, αλλά... τον αξίζεις. Τουλάχιστον ξέρω να σέβομαι τον κόσμο. Αντικρίζω, προσπαθώ δηλαδή να σε κοιτάξω στα μάτια, αλλά είναι τόσο ευγενικά τα δικά σου τα μάτια, που πραγματικά, ναι. Νιώθω μια μηχανία, οπότε, εγώ Δημήτρη, αλήθεια. Κοίταξε, αυτό το καλό παιδί αποδεικνύεται και έμπρακτα, γιατί, και εδώ θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα, με το που κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο άλμπουμ του Γιάννη Πλούταρχου, η συνεργασία του με το Φίβο. Δεν χρειαζόταν να πάει απόγευμα, έτσι. Από το πρωί, από την καλημέρα, δεν χρειαζόταν η καλησπέρα, έγινε πλατινένιο. Πλατίνα. Και πραγματικά, θα το πω, γιατί του Γιάννη δεν του αρέσει να τα λέει αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματική πλατίνα. Πραγματική πλατίνη. Έχει σημασία γι' αυτό. Και σημασία έχει και κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε, ότι ο Γιάννης απέχει πάρα πολύ από τα social media, που συνήθως αυτά παίζουν και ένα ρόλο στο να... Δίνουν όθηση, βέβαια. Ναι, δίνουν. Εσύ απέχεις, έχεις επιλέξει τέλος πάντων να είσαι λιγάκι αποστασιοποιημένος. Εμένα μου αρέσει δίνεις, αυτό. Και μου δίνεις την τέλεια πάσα για να πω γιατί υπάρχει ο τίτλος «Καλό παιδί». Ακριβώς αυτό, γιατί ο Γιάννης χωρίς social media δεν υπάρχει. Ο λόγος, εμείς δεν τα υποτιμούμε, τα χρησιμοποιούμε κατ' εξοχήν. Αλλά ο Γιάννης είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μας έλεγαν συνεργάτες πριν, όταν ξεκινάμε, λέει, να πάμε με τον Γιάννη κάπου, ξεκινάμε 40 λεπτά, μία ώρα πριν, γιατί θα κάτσει με όλους, θα χαιρετήσει τον καθένα ξεχωριστά, θα βγάλει φωτογραφίες. Αυτό δεν είναι ό,τι. Δεν αντικαθιστά με τον καλύτερο τρόπο οποιοδήποτε social media. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του κάθε καλλιτέχνη, είτε το νιώθει είτε όχι. Τώρα θα σου πω, θα σε πάω σε άλλο. Γιατί ο κόσμος τον έχει φτιάξει, ο κόσμος τον έφτασε εκεί που τον έφτασε, σαφέστατα και με τη δουλειά του, τουλάχιστον λίγη εκτίμηση στον κόσμο να του πει με τον τρόπο αυτό να του πει ένα ευχαριστώ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται παραπάνω να το σκεφτείς. Τόσο απλά. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω χατήρι και σε αυτούς που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν τη νέα σου δισκογραφική δουλειά. Και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε αυτά τα 12 υπέροχα τραγούδια. Είναι υπέροχα. Θέμα χρόνου ο τίτλος του άλμπουμ. Και νομίζω πάμε λίγο να το απολαύσουμε και να χαλαρώσουμε για να... Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949. Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Είναι αφιερωμένη αυτή η νύχτα ραδιοφώνου σε σένα. Ευχαριστώ. Θέμα χρόνου το τραγούδι που ακούσαμε. Μία μοναδική συνεργασία, αν και στο συγκεκριμένο έχει υπογράψει και η Ελένη Γιαννατσούλια, έτσι, στίχο. Ακριβώς. Είναι μία συνεργασία πάρα πολύ όμορφη. Να μιλήσω λίγο για το Φίβο. Για το Φίβο μας, τον αγαπημένο. Τον αγαπημένο Φίβο. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πέρα από το ταλέντο του. Ένα παιδί χαρισματικό, αλλά που τελικά στην πορεία συνειδητοποίησα ότι ταιριάζουν σε πάρα πολλά πράγματα, με τρόπο σκέψης καταρχήν. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ώρες ατελείωτες στο στούντιο. Ώρες ατελείωτες. Τις οποίες απολαμβάνατε όμως. Εγώ... Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές είπα το τραγούδι, το κάθε τραγούδι. Μπορεί να το είπα και πάνω από 25-30 φορές το κάθε τραγούδι. Μπορεί το χαιρόσασταν. Όσο καλά και να το έλεγα, ήθελε να πάρει πάντα το καλύτερο, πάντα το λίγο καλύτερο. Πάμε πάλι, Γιάννη. Εκείνο έμαθα πάρα πολλά από τη συνεργασία μας αυτή και μόνο και μόνο ότι έμαθα πράγματα, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στο Φίβο. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Γιαννατσούλια, τη φίλη μου, που έντυσε τα τραγούδια. Με την Ελένη είμαστε χρόνια φίλοι. Μου έχει δώσει πολύ όμορφα τραγούδια στο παρελθόν. Και φυσικά να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ισάκ, τον Σούζη, που έχει δώσει και αυτός 2 στίχους. Πάρα πολύ ωραία. 12 τραγούδια, έτσι. Και είπαμε και πριν ότι θα τα ακούσουμε μέχρι και τις 12. Αν και ο κόσμος θα πρέπει να αγοράσει το CD. Αυτός είναι ο σκοπός. Και είναι το δικό μου το παράπονο, που αλλάξαν λιγάκι οι εποχές, αλλά όταν αγαπάμε ένα καλλιτέχνη, αν δεν έχουμε υλικό στα χέρια μας, και εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο, γιατί τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό και με τους υπολογιστές, εγώ πεθαίνω να ανοίγω ένα άλμπουμ, να βλέπω φωτογραφικό υλικό. Είναι αυτό το όμορφο, το παλιό. Το ραδιοφωνικό, το δικό μας. Ναι, ναι. Θυμάμαι, το παράπονο μου ήταν ότι δεν πρόλαβα βινήλιο. Το βινήλιο. Ήταν τη χρονιά που κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σταμάτησε το βινήλιο. Έτσι να έχω κάτι. Εμένα γιατί κάτι μου λέει ότι το έχεις επιμεληθεί όλο, το βιβλιαράκι, τις φωτογραφίες τις έχεις δει εσύ, ότι όλο είναι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε. Ότι νιώθεις ότι απευθύνεσαι σε δικό σου άνθρωπο, σε έναν δικό σου άνθρωπο, όχι στους χιλιάδες των θαυμαστών σου. Λοιπόν, η αλήθεια δεν είναι αυτή. Το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος ο Τέδε.
Α, μπράβο. Το αγαπημένο μου στο άλλο το αγόρι. Το αγαπημένο μου στο άλλο. Το απολογάρι Πορτογαλία. Αστέριστο που κάμισο είναι. Θα το καταλάβετε. Και μάλιστα δεν συμφωνούσα από την αρχή. Λοιπόν, μα έτσι γίνονται σωστές δουλειές, όταν υπάρχουν διαφωνίες. Αν συμφωνούσαμε σε όλοι... Όχι, ο Γιώργος είναι ένα πολύ ευγενικό παιδί. Ξέρεις, έχει βούρδουλα, ξύλα, ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσει για να σε πείσει ότι Γιάννη κάνεις λάθος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τελικά με έπεισε. Όντως είναι πάρα πολύ όμορφο το εξώφυλλο και γενικώς μέσα όλο το. Οι φωτογραφίες, όλο το. Ωραίο κουστούμι. Εγώ θα πω σαν γυναίκα που πρέπει να παρατηρώ αυτά τα πράγματα. Επίσης ο Γιώργος το επιβεβαιώθηκε και αυτά. Μάλιστα. Ακριβώς. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε για τη συνέχεια θανατηφόρες δόσεις. Μ' αρέσει και ο στίχος αυτός πάρα πολύ. Αυτό είναι εφήβος όλο. Εξ ολοκλήρου, ναι. Όλο. Έτσι. Όλο, όλο. Και στίχος και μουσική. Να πούμε ότι πέρα από τα τραγούδια, τι θα γίνει άλλο εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα, Δημήτρη μου. Να πούμε ότι θα κληρώσουμε 10 άλμπουμ ολοκένουργια του Γιάννη Πλούταρχου, υπογεγραμμένα από τον ίδιο. 10 από αυτά λοιπόν, θέμα χρόνου, για όλους εσάς που θα είστε εδώ. Ή να πάρω κι εγώ 5 για το πρωί, να δώσω και στην πρωινή εκπομπή, παρακαλώ. 5 για τους ακροατές αυτού του τυχερούς και 5 για το πρωινό. Άρα για τους ακροατές του ρυθμού 949, σε ευχαριστούμε. Ναι, παιδιά, τσιγκούνιδες είστε. Ωραία. Αν είναι δυνατόν. Τι είναι το... Ναι. Ωραία. 5. Παραπάνω. Είναι και η Heaven εδώ, παρακαλώ. Ο Χριστός, με την Αγία δηλαδή. Παρακαλώ. Σηκώστε το χέρι. Σηκώστε πολύ ψηλά το χέρι, ο Σταμούλη. Τι νούμερο έχουμε στη διάθεσή μας. Άλλα 10. Μπράβο. Εννοείται. Έτσι, ο διοικητής μου στο στρατό μου τσέρχνε. 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις θανατηφόρες δόσεις και να επιστρέψουμε και να πούμε και το άλλο. Ποιο άλλο? Είναι κάτι σκαμπό εδώ πίσω. Α, βλέπω, ναι. Βιολί, βλέπω... Για όλους εσάς λοιπόν που βρίσκεστε εδώ, αλλά και για εκείνους που μας ακούνε, τους αγαπημένους ακροατές του ρυθμού 949 και της εκπομπής της Ράνιας, νύχτες ραδιοφώνου, που την κάνουμε όλοι μαζί σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι η συντονισμένη είναι σήμερα όχι για μένα, αλλά για το αφιέρωμα στο Γιάννη Πλούταρχο. Αυτό λέω, τιμή μας για τον Γιάννη Πλούταρχο, ναι. Θα τραγουδήσει ζωντανά ο Γιάννης. Και θα έχουμε την τύχη να τον απολαύσουμε. Θανατηφόρες δόσεις, ρυθμός 949. Γιάννης Πλούταρχος, θέμα χρόνου. Ρε παιδί μου, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η ζεστή ατμόσφαιρα είναι αυτή που δημιουργεί ο Γιάννης και στο Ποσειδόνιο και οπουδήποτε βρίσκεται. Και βλέπω, επειδή διάβασα και το βιβλιαράκι, αυτή η σύμπραξη Φίβου και Γιάννη είναι... Δύο λέξεις που μου βγαίνουν. Ήρεμη δύναμη. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Άνθρωποι που δεν φωνάζουν, κάνουν τη δουλειά, είναι καλλιτέχνες. Πάνω απ' όλα, αυτό μου βγαίνει. Φωνάζουν οι επιτυχίες που κάνουν μαζί. Ακριβώς. Όλη τη δουλειά, πραγματικά, την επιμελήθηκε ο Φίβος. Είναι η πρώτη φορά που δημιούργησε ένα δίσκο που δεν συμμετείχα με την έννοια ότι να κάνω μια διόρθωση εκεί, ή ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει τόσο πολύ, ενορχίστος, ή να κάνω... Τ' άφησε όλο το θέμα στο Φίβο. Και το άφησε γιατί άξιζε να τον εμπιστευτώ. Από τη στιγμή που πήρα μια απόφαση να κάνω μια συνεργασία, που είναι και η πρώτη μου συνεργασία με έναν δημιουργό, ήθελα λοιπόν να δώσει το 100% χωρίς να παρέμβω. Πουθενά, χωρίς καμία παρεμβολή. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τον βρω το Φίβο εκείνο το διάστημα και δεν μπορούσα να τον βρω. Δεν υπάρχει, ναι. Συνήθως... Ήτανε πάρα πολλές ώρες στο στούντιο. Που συνήθως όταν είναι να επικοινωνήσω μαζί του, μέσα σε 2 ώρες θα έχει πάρει πίσω. Ναι. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, νομίζω ήταν πάνω από μήνα, δεν τον έβρισκα ποτέ. Ήτανε πάρα πολλές ώρες στο στούντιο. Εγώ αυτό που έτσι ξεχώρισα πάλι είναι ότι τη δουλειά αυτή την έκανε με πάρα πολύ κέφι. Με πολύ αγάπη και πέρα από τον επαγγελματισμό του, ήθελε να φτιάξει πραγματικά, να δημιουργήσει κάτι όμορφο. Εγώ θεωρώ ότι το πετύχαμε, και εγώ από την πλευρά μου, αλλά και ο Φίβος, που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Αυτό πιστεύω. Εγώ να πω λίγο ποια αίσθηση μου αφήνει αυτή η δουλειά. Είσαι λίγο πιο επιθετικός. Ενέργεια. Έχει μια ενέργεια περίεργη. Αλήθεια. 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 Και ότι έχεις πει λεξούλες, ναι, δηλαδή στιχουργικά, που δεν θα περίμενα να πεις. Δεν τις ψήλω έχω πει. Ναι, δεν τις ψήλω. Αλήθεια, πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Ήθελα να εμπιστευτώ το Φίβο. Και καθαρά, το έκανες. Αυτό λέω, ότι το έκανες. Ακριβώς. Θεωρώ πως έχει μια πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα, αν και
στα κουπλέ του κρατάει έναν ρομαντισμό ο Φίβος, κρατάει δηλαδή έτσι τα, με τις ενορχιστρώσεις το ήρεμο να ακούγεται μόνο λόγος, να ακούγεται μόνο στίχος και φυσικά στο ρεφρέν να είναι πιο σύγχρονο και να έχει αυτή την ενέργεια. Θέλω να ακούσουμε το Φωνιά. Έτσι. Ξέρει τι λέει η Ράνια. Α, και ο κόσμος. Λοιπόν, σας αρέσει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, το είπε ο κόσμος. Έτσι. Μουσική στίχη Φίβος. Ακριβώς. Αφήστε κι εσείς ανοιχτό το ραδιόφωνο σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Έτσι, σας θέλω. Ρυθμός 9.49, έχουμε επιστρέψει. Νύχτες ραδιοφώνου με τη Ράνια Κωστάκη. Και το φυσικά... Δημήτρη Ουγγαρέζο και... Τον Γιάννη Πλούταρχο. Έτσι, μπράβο. Δίνουν και παίρνουν οι συζητήσεις. Πολλά λέγονται εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από το νέο δίσκο, από το νέο άλμπουμ? Είναι γρήγορο αυτό. Δεν έχω προλάβει ακόμα να καταλάβω τη δουλειά. Και μάλιστα αυτό προτείνω ακόμα και στον κόσμο. Δηλαδή θέλει λίγο το χρόνο του να καταλάβεις πραγματικά ποιο τραγούδι εκφράζει τον καθένα. Ο καλύτερος τρόπος για να το... Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Παίρνω το άλμπουμ και στο αυτοκίνητο χάνομαι. Δηλαδή χωρίς προορισμό. Και εκεί καταλαβαίνω, το ακούω ξανά και ξανά. Γιατί για να εμπεδώσεις ένα κομμάτι και να ταυτιστείς απόλυτα μαζί του, ακόμη και αν αυτό το τραγούδι μπορεί να μιλάει για χωρισμό. Εγώ ταυτίζομαι συνήθως όταν είμαι καλά με τραγούδια χωρισμού. Θα μου πεις τώρα τι ανομαλία είναι αυτή. Μου συμβαίνει, ρε παιδάκι μου. Αλλά τώρα, ας πούμε. Εσένα, ποιο είναι, ας πούμε, το αγαπημένο σου άλμπουμ? Έλα, έκανα μια βλακεία, θα την πω. Όταν συνάντησα τον Γιάννη πριν, του λέω: Καλά, Γιάννη, έχω τρελαθεί με αυτό το κομμάτι. Το ακούω συνέχεια ξανά και ξανά και του πάλι τραγούδι. Ενώ το αγαπημένο μου είναι αυτό το με έχει πάρει από κάτω. Είναι στο δίσκο, είναι το νούμερο 9. Αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο σου? Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ναι. Τι να τη πω, ρε Γιάννη. Εντάξει, είναι στο στυλ μου, ρε παιδάκι μου. Εντάξει. Κάτσε, σου αρέσουν αυτά. Λέει μια λέξη, θα το βρω, παιδιά, μισό λεπτό. Μου επιτρέπετε λίγο. Βεβαίως. Κάτι στους στίχους λέει που μ' άρεσε. Ένα, για μαντάτο, λέει ένα. Κάτσε, μέχρι να το βρει, να πούμε στο τραγούδι που ακούσαμε, στίχους και μουσική. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, μαζί σε μουσική και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Έτσι. Αλλά θα ήθελα να πω όμως ότι το τραγούδι πήρε αυτή τη μορφή. Γιατί το ενορχίστρωσε ο Αντώνης Ογούναρης. Είναι ένας εκπληκτικός ενορχιστρωτής, τον αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχει κάνει τους πρώτους μου δίσκους, και όχι μόνο, και άλλα και μετά. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, που οι ενορχιστρώσεις του Αντώνη είναι πάρα πολύ καλές, πολύ μουσικές ενορχιστρώσεις. Ρε παιδιά, είναι σημαντικό, έχετε μαζευτεί όλοι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για τον Γιάννη και αυτός ο άνθρωπος δεν χάνει την ευκαιρία σε κάθε όνο, όπως λέμε εμείς ραδιοφωνικά, να λέει ένα ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό για καλλιτέχνες της κλίμακας του Γιάννη Πλούταρχου. Θέλω να το πω και ένα χειροκρότημα πραγματικά, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Το βρήκα. Γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να πω. Λείπεις και... Είμαστε εδώ για να συμπληρώνουμε ένα τον άλλον, Δημήτρη. Σαφέστατα. Έτσι, μπράβο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, λείπεις καιρό και με έχει πάρει από κάτω και σε διψώ. Ναι, τι ωραίο ναι. Ρήμα είναι αυτό, και σε διψώ. Ναι. Όπως το χώμα. Τη βροχή, τι λέει. Ναι, αν μ' αγαπάς, το περιμένω, ναι, το μαντάτο. Αυτό, ήμασταν στο αυτοκίνητο σήμερα με τη Μόνικα. Είναι συνεργάτης, πολύ τιμή. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ρούμπα. Έτσι, πάρα πολύ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, πραγματικά. Με πάρα πολύ ωραίους στίχους από την Ελένη. Ωραία, θα το ακούσουμε και αυτό. Βέβαια. Τώρα τι θα ακούσουμε? Το έχω σε κακό. Να μην είναι εδώ. Να μην είναι εδώ. Φύγαμε. Έχουμε επιστρέψει πάλι, αλλά σιγά σιγά πάμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, όπου έχουμε μία έκπληξη στο κλείσιμο της ώρας. Είναι μία σχεδόν ενότητα, και όσο οι συνεργάτες, η μουσική του Γιάννη Πλούταρχου ετοιμάζονται, γιατί θα μας τραγουδήσει ολοζώντανα για όλους εσάς και για τους ακροατές του ρυθμού 949, είναι αυτό έτσι μια συνήθεια της Ράνιας, να ζητά από τους καλεσμένους της έτσι αγαπημένα τους τραγούδια. Οπότε, ο Γιάννης, λοιπόν, ζήτησα έτσι από το Γιώργο αρχικά, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος, ο άνθρωπος μάλλον, για να τα κανονίσει χωρίς να μας κουράσει. Να μην κουράσει εσένα. Και λέω, θέλω 4-5 τραγούδια ξένα αγαπημένα του. Οπότε με το που παίρνω την λίστα στα χέρια μου και τα βλέπω και τα 5, λέω, είναι δικός μας αυτός. Αυτός είναι δικός μας. Γιατί διάλεξες Ρόμπι Ουίλιαμς. Ναι. Σ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Παρότι δεν ξέρω αγγλικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ενέργεια και ο τρόπος που βγάζει και παράγει τη μουσική του.
Μ' αρέσουν πιο πολύ τα ροκ τραγούδια. Εξάλλου με αυτά μεγαλώσαμε. Να ρωτήσω, δηλαδή, στο αυτοκίνητο ακούς τι μουσική? Όχι σαν το Φίβο που μου λέει ότι ακούω κάτι. Όχι, όχι. Ο Φίβο είναι heavy metal. Εγώ δεν είμαι. Μπράβο, δεν είμαι heavy metal. Λέμε αλήθεια, παιδιά. Ναι, εγώ δεν είμαι heavy metal. Είναι ο μαέστρο μου, βέβαια, heavy metal. Οπότε όταν ταξιδεύετε μαζί γίνεται χαμό. Εγώ με ροκά. Ακούω πιο. Εντάξει, άλλη μουσική. Όχι τόσο σκληρή. Πιο κλασική. Γενικώ ακούω. Μ' αρέσουν οι μπαλάντε πάρα πολύ. Και ακούω πράγματα που, πώς το λένε, θα με κάνουν να νιώθω όμορφα. Νομίζω δεν έχει να κάνει η με ένταση, τη γλώσσα. Δηλαδή, με τη γλώσσα δεν έχει να κάνει η μουσική. Είναι η μελωδία. Δηλαδή, κοίτα να δεις, είναι με τη γλώσσα φωνή έχει και η μελωδία. Κάνει, με τη γλώσσα έχει να κάνει μόνο η ελληνική μουσική. Έτσι, πες τα. Ισχύει. Θεωρώ πως ακόμα και σαν τραγουδιστής επαγγελματίας, ξέρω και βλέπω πόσο μεγάλη διαφορά έχει όταν τραγουδάς ξένο στίχο με τον ελληνικό. Είναι τελείως διαφορετική η τοποθέτηση της φωνής. Τα σύμφωνά μας είναι έτσι τόσο δύσκολα που έχεις άλλη τοποθέτηση. Καμία σχέση με τα, με τα αγγλικά. Κάθε γλώσσα και δει ελληνική είναι ζωντανός οργανισμός. Ναι, και όπως βέβαια και, εντάξει, και τα ανατολίτικα είναι περίεργα, αλλά η ελληνική είναι πολύ δύσκολη γλώσσα και επειδή εμείς οι Έλληνες πραγματικά δίνουμε πολύ βάση στο λόγο και μέσα από, από το λόγο περνάμε, χαιρόμαστε, γλεντάμε, ακόμα και τη λύπη μας, μέσα από εκεί εκφραζόμαστε. Από τον λόγο. Επειδή ρώτησε τώρα για τη μουσική ακούει, εγώ θα αποκαλύψω ένα μικρό μυστικό. Ότι όταν επιστρέφει από το Ποσειδόνιο, από αυτή την οικογένεια. Τότε έχω μάθει, εγώ κάνει έρευνα. Ναι. Κάθεται στον καναπέ και όταν πάει στο σπίτι. Με την κιθάρα του. Με την κιθάρα. Αλήθεια, δεν σταματάει ποτέ αυτό. Αλήθεια. Δεν σταματάει ό,τι ποτέ. Ώρα κι αν είναι. Ό,τι ώρα για να μπορέσω να αποφορτιστώ, θα πάρω την κιθάρα και θα συνεχίζω να έτσι λίγο για καμιά ώρα, μία μισή. Λοιπόν, είπες λίγο πριν ότι δεν γνωρίζεις αγγλικά. Ναι. Εγώ όμως έμαθα, αλλά θέλω να μου τα πεις εσύ καλύτερα, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα αυτά τα ονόματα, ότι είσαι ο μοναδικός καλλιτέχνης που τραγούδησε στο Φεστιβάλ του Νότου στην Ιταλία. Ξέρεις Ιταλικά, δηλαδή. Στο Σανρέμο. Δεν ξέρω Ιταλικά, αλλά συμμετείχα όντως σε αυτή τη διοργάνωση. Στην παραγωγή Αλμπάνο. Με τον Αλμπάνο. Ήμασταν τρεις τραγουδιστές. Ο Αλμπάνο, η Δήμητρα Θεοδοσίου και εγώ. Και είπαμε ένα τραγούδι του Βέρντι, «Βάλπεν Σχέρο» λεγόταν, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τραγούδι για την Ιταλία. Είναι σαν να είναι ο εθνικός του ύμνος, φανταστείτε. Και πήρες το πρώτο βραβείο. Δεν το πήρα εγώ, το πήραμε και τρεις μαζί. Έλα, είναι πολύ ήτανε σημαντικό. Για αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, όμως δεν το ξέραμε ούτε εμείς. Ναι. Μπράβο. Άρα τελικά δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα, είπαμε. Εντάξει, όχι, είχα καθίσει, το είχαμε μάθει το τραγούδι, όπως έκανα και μια δουλειά μας, μάλιστα με τη Heaven. Τη δισκογραφική που ήμουνα σε εκείνη την παρουσίαση. Ακριβώς. Μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Πολύ. Και μάλιστα με τρομερές πωλήσεις. Είχε τρομερές πωλήσεις. Ήταν πάνω από 220.000 πωλήσεις. Εντάξει, συγκλονιστικό νούμερο. Είναι συγκλονιστικό νούμερο. Oh. Και αυτό βλέπεις ότι ναι, ο κόσμος είναι ανοιχτός για καινούργια πράγματα. Τότε λοιπόν κάθισα, έφερα δύο δασκάλους στο στούντιο και το κάθε τραγούδι. Μπορεί να ήταν και κάνα δύο εξάωρα το κάθε τραγούδι για να μπορέσω να πιάσω την προφορά την ιταλική. Γιατί τα ιταλικά, ό,τι διαβάζεις, ναι, είναι λες. Αυτό διαβάζεις. Αλλά δεν μάλλον ό,τι λες, ό,τι γράφεις, γράφεται, το διαβάζεις. Αλλά η προφορά είναι τρομερά δύσκολη. Δεν είναι εύκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ό,τι ξεκίνησα σε ξένη γλώσσα, στο δίμηνο έφευγα. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Γιατί γελάς, Δημήτρη. Εγώ όταν τραγούδισα τα ιταλικά, δεν ξέρω αν τα καταλάβανε οι Ιταλοί. Μια χαρά τα καταλάβανε, γι' αυτό και σου δώσανε το πρώτο βραβείο. Την επόμενη Τετάρτη θα ψάξω υλικό για να μπορέσω να δω τι έχει γίνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ρόμπι Ουίλιαμς, ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου, με τίτλο Feel. Το Feel. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Ποιο τραγούδι θα μας πεις εδώ με την υπέροχη ορχήστρα? Έκπληξη. Δεν μας λες τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, πάμε. Αχ, κορίτσι μου. Ξυπνήσατε τώρα λίγο, γιατί τι έχει γίνει τώρα? Τι έχει γίνει. Έχει κατέβει ο Γιάννης Πλούταρχος στον κόσμο. Όχι μόνο βγάζει φωτογραφίες, όχι μόνο χαιρετά τον καθένα ξεχωριστά, συνομιλούν. Αυτός είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και γι' αυτό είναι εδώ. Και ήρθε και μου το ζήτησε πάρα πολύ. Έτσι, διστακτικά.
Μου λέει πόσο χρόνο έχουμε. Λέω τι εννοείς, Γιάννη, μέχρι τις 12. Όχι, μου λέει πόσο χρόνο έχουμε, λέει, για να βγούμε στον αέρα. Του λέω τρία. Πόσο ήταν το τραγούδι φυσάει πολύ, 3:54, ξέρω εγώ. Λέω 4 λεπτά, υπολόγισε. Μου λέει λίγο παραπάνω χρόνο για να κατέβω, λίγο να χαιρετήσω τον κόσμο. Και έτσι το αφήσαμε και φύσηξε λίγο πιο πολύ. Θα βάλουμε και άλλο τραγούδι, λέω. Μα τον περισσότερο κόσμο, πραγματικά το γνωρίζω, με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές οι, πώς ήταν, τα πρόσωπα αυτά, τα γνωρίζω τα περισσότερα. Δεν γίνεται να μην κατέβεις έτσι. Μα και ο διαγωνισμός ήταν στοχευμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Γιάννη Πλούταρχο. Ναι. Παιδιά, εδώ θα το πω, γιατί και εμείς που ασχολούμαστε, έχουμε δημόσιο λόγο, οφείλουμε να προσέχουμε και να ξέρουμε. Να προσέχουμε δεν αρμόζει εδώ, αλλά να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Ο Γιάννης, το ξέρετε εσείς καλύτερα που είστε εδώ, αλλά και αυτοί που μας ακούνε, έχει από τους πιο συσπειρωμένους πυρήνες, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ανθρώπων που τον θαυμάζουν, θαυμαστών, που είναι εκεί. Όχι μόνο όποτε τους χρειάζεσαι, είναι εκεί. Όπως και εσύ ξέρουν ότι είσαι εκεί για εκείνους. Είμαι πραγματικά πολύ τυχερός, γιατί έχω τους πιο δυνατούς φαν όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις και όλες τις ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μένα και πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια σε κάθε δουλειά με στηρίζουν πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα εγώ θα ακούσω. Πρόσεχε, ακούν οι πολιταρχικοί πυρήνες και όλοι οι φαν του Γιάννη. Είναι γεγονός. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό και θέλω να το ρωτήσω και το Unplugged. Εγώ πολλά θέλω να πω, αλλά σου δίνω το λόγο. Σε αφήνω να τα πεις έτσι, γιατί σε βλέπω ότι έχεις πάρει φόρα. Ξέρεις τι, σου αρέσει πολύ το Unplugged. Πάρα πολύ. Ενώ μελετάς πολύ. Το κατάλαβες αυτό. Θα σου πω γιατί. Ενώ μελετάς πολύ τους δίσκους σου, τα τραγούδια. Μας τα αναλύει, παιδιά, αυτά που παίζουμε ένα προς ένα. Λέει, εδώ η στίχη είναι αυτό, η μουσική, η ενορχήστρωση. Ακόμη και στο Ρόμπι Ουίλιαμς έλεγε στους μουσικούς του: κοιτάξτε, ακούστε μια ενορχήστρωση. Το μελετάς. Παρόλα αυτά, σου αρέσει το πολύ απλό και το πολύ λακωνικό του απευθύνομαι στον κόσμο μου με μια κιθάρα. Είναι αυτό που είπα πριν και τα άκουσε ο κόσμος, ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο δυνατή. Εκφράζεσαι μέσα από εκεί. Στην ξένη μουσική σκηνή δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Δίνουν περισσότερο σημασία στη μουσική, στην ενορχήστρωση. Ναι. Σαφέστατα και στην, πώς να το πω, τεχνοτροπία, αλλά όχι τόσο πολύ στο λόγο. Στον ελληνικό λόγο όμως παίζει, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς τα προσέχουμε όλα. Είμαστε τις λεπτομέρειες, άλλωστε. Έτσι, έτσι. Να πούμε ότι εμφανίζεσαι. Πότε ξεκινήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα? Την προηγούμενη εβδομάδα. Στο Ποσειδόνιο. Στο σπίτι σου. Είναι σπίτι. Εγώ θα αυτό. Το πω. Σε ένα χώρο πραγματικά που με κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο. Και αυτό ξεκινάει από τους ανθρώπους, από το προσωπικό. Που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο προσωπικό. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι από τότε που ξεκίνησες που είναι ακόμη σε αυτό το μαγαζί. Είναι ίδιοι. Ίδιοι και φυσικά ανανεωμένα παιδιά που έρχονται. Έχει ανοίξει την αγκαλιά. Είναι μια οικογένεια. Είναι μια οικογένεια. Ένας οικογενειάρης. Είναι όλο μια ζεστή αγκαλιά. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Ειλικρινά το λέω ότι είναι το καλύτερο προσωπικό που έχω δει σε μαγαζί, σε χώρους. Έχω πάει σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σέβονται τον κόσμο που μπαίνει μέσα. Αφού λοιπόν σέβονται τον κόσμο που μπαίνει μέσα, σέβονται και εμένα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Υπάρχει ευγένεια στο Ποσειδόνιο. Από την είσοδο, από τα σκαλιά. Ναι, έτσι. Χθες λοιπόν συνάντησα την Ειρήνη Παπαδοπούλου, ένα πολύ όμορφο κορίτσι που είναι και μια φίλη κούκλα, μου. Είναι μια κούκλα. Την είδα χαρούμενη, ναι. Γιατί κάνουμε καιρό να βρεθούμε. Την είδα ήρεμη και της λέω, πες μου τι συμβαίνει. Μου λέει, για όλα ευθύνεται αυτή η συνεργασία. Μου λέει, Ράνια, πρέπει να έρθεις να το δεις. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Και είναι, δεν ξέρω, θεωρώ ότι δίνει μια φρεσκάδα, ένα κάτι πάρα πολύ όμορφο στο σχήμα μας. Θα ήθελα να πω όμως... Για τον άλλον, τον για το γλυκό. Φίλο, έτσι. Για τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μενιδιάτη, που είναι ένα εξαιρετικό άλλο καλό παιδί. Άλλο καλό παιδί. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Τι να σου πω... Δεν έχω λόγια να πω για αυτόν τον καλλιτέχνη. Μοιάζετε εσείς οι δύο. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά. Είμαι σίγουρη.
Είμαι σε σίγουρη. Πάρα πολλά πράγματα. Ο οποίος ετοιμάζεται τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τα λέω σωστά. Το τρίτο, νομίζω. Το τρίτο. Βέβαια, το τρίτο. Και το, όταν μου το είπε που τον συνάντησε στον δρόμο, μου λέει η Ράνια να είμαστε καλά και τέταρτο και πέμπτο. Α, ναι. Λέω μάλιστα. Το τρίτο παιδάκι. Η επόμενη συνεργασία θα είναι με τον κύριο Πουλίταρχο. Είμαι σίγουρη. Δεν κάνω κλείσετε. Είναι τώρα για να πάτε μια εκδρομή. Θέλετε ένα πουλμανάκι. Είμαι κακή επιρροή. Καθόλου. Γιατί ξέρει, μια και το είπε, κάποια στιγμή μιλούσα, δεν θα πω τώρα ποιο ήταν ο άνθρωπος, αλλά είναι από το χώρο το δικό μας, τον μουσικό. Μου λέει, Ράνια, ένας καλλιτέχνης, ιδίως ο άντρας, πρέπει να έχει μία βάση, να αγαπάει μία γυναίκα, να τον περιμένει μία γυναίκα στο σπίτι, αλλιώς δεν πρόκειται να κάνει καριέρα ποτέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το κατάλαβα δύσκολο. Τότε, λέω, τι είναι εννοείς? Πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουμε, πραγματικά, και θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη να αντέξεις όλες τις προκλήσεις, σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Πριν κάποια χρόνια είχα συναντήσει στο αεροδρόμιο ένα συνάδελφό μου και με κοιτάζει έτσι και μου λέει, «Ρε Γιάννη, τι κάνεις, καλά είσαι?» Λέω, «Καλά, εσύ λέω, πώς πας?» Μου λέει, «Σε κοιτάζω», μου λέει, «έτσι σε θαυμάζω, εσύ ρε φίλε έχεις κάνει 5 παιδιά, εγώ ακόμα δεν έχω ούτε ένα». Λέω, κοντός ψαλμός του, λέω, όλα θα γίνουν, λέω, όλα στην ώρα τους. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ρουβάς. Τέσσερα. Που έκανε τέσσερα ο Ρουβάς. Μόλις προσγειώθηκε ο Ρουβάς, πρέπει να ξεκίνησε. Έτσι, ακριβώς. Ένα εξαιρετικό παιδί και ο Σάκης, ένα εξαιρετικό παιδί, πραγματικά. Γιάννη, τώρα που ήρθε η κουβέντα σε αυτό, θα ήθελα να το ρωτήσω. Έχει τύχει στην καριέρα σου να έρθει κάποιος συνεργάτης σου και να σου πει, να σου πω τώρα, επειδή έχουμε, πρέπει να απευθυνόμαστε σε ευρύ κοινό, λίγο αυτό με την οικογένεια, μην το πολύ λες, γιατί είναι και γυναίκες που σε ακούνε και μήπως ξενερώσουν, μήπως οτιδήποτε. Ήρθε κάποιος. Όχι, δεν έχει μάνατζερ, οτιδήποτε. Μάλλον το αντίθετο έχει συμβεί. Αν και δεν. Μοιραία με ρωτάνε συνέχεια για την οικογένειά μου και θα πρέπει να απαντήσω. Δεν το χρησιμοποιεί ο κόσμος αρνητικά. Μάλλον θετικό είναι όλο αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά, γιατί σαν γυναίκα που όταν τον πρωτοάκουσα, όταν άκουσα το πρώτο τραγούδι και είδα και την εμφάνιση τότε, δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα, ήμουνα μικρούλα. Ούτε εγώ θυμάμαι πόσο ήμουνα. Πόσο ένιωθες να μας λες, Ράνια. Λοιπόν, όταν στην πορεία, λοιπόν, έμαθα ότι είναι ένας οικογενειάρχης άνθρωπος, αυτό ήταν κι άλλα συν, κι άλλα συν, κι άλλα. Τη δική μου λογική. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Στην αρχή ήταν δύσκολο όλο αυτό. Ήτανε. Ήταν δύσκολο, γιατί τότε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά στο χώρο το καλλιτεχνικό. Εντάξει, ήταν διαφορετικά. Πώς ήταν, Γιάννη, δηλαδή? Θέλω να πω ότι. Να κάνω συγκεκριμένη. Ήταν στην αρχή η ιδιωτική τηλεόραση. Θέλαν όλο να τα μεγαλοποιούν τα πράγματα, δηλαδή να δίνουν όχι την ακριβή εικόνα ενός ανθρώπου, να φτιάχνουν ένα μύθο γύρω από εκεί, που να είναι όμως πολυσυζητημένο όλο αυτό το πράγμα. Λένε, ότι και καλά κάτι γίνεται, ναι. Χωρίς να γίνεται ουσιαστικά. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν δεν δέχτηκα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, όπως σας είπα και πριν, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να χτίζεις πάνω σε. Έτσι. Σε ψέμα. Αυτό είναι τελικά το μυστικό, ότι προήγαγες την αλήθεια σου. Είσαι συνεπής και αυτό εκτιμά ο κόσμος. Ναι, δεν γνώριζα. Χωρίς να ξέρω βέβαια αν όλο αυτό το πράγμα θα ήταν καλό, θα μπορούσε να εκτιμηθεί αυτό από τον κόσμο. Κανείς δεν γνώριζε. Ίσα-ίσα πιστεύανε στην εταιρεία το αντίθετο, ότι όλο αυτό θα μου κάνει κακό. Τελικά κάθε άλλο παρά κακό έγινε. Έτσι. Είναι δύσκολο να ξεκινήσεις τώρα, δηλαδή θα ξεκινούσες. Αυτό ήθελα και εγώ να πω. Ότι αν τώρα κάποιος ξεκινούσε, ποια θα ήταν η συμβουλή, όπως καλή ώρα εσύ αποφάσεις τότε να μην επιλέξεις αυτό που προτείνανε κάποιοι άνθρωποι και αυτό που ήταν της μόδας τότε? Συμβουλή δεν μπορείς να δώσεις σε καμία περίπτωση. Γιατί άλλο ταιριάζει σε μένα και άλλο ταιριάζει σε έναν άλλον άνθρωπο. Ό,τι αποφασίσεις, ό,τι σκεφτείς, κατά τη δική μου άποψη, όλη η καριέρα είναι τρόπος σκέψης, μάλλον να το πω αλλιώς. Όλη η καριέρα. Και όλα τα επαγγέλματα, θα έλεγα. Είναι τι εκφράζεις, μέσα από τι, ποιες είναι οι αλήθειες σου και τι θες να πεις στον κόσμο. Και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πραγματικά το αφουγκράζεται αυτό και σε δικαιώνει στην πορεία. Μπορεί να δυσκολευτείς, αλλά σε δικαιώνει. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω μία συμβουλή στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, γιατί
Ο καθένα, είναι θέμα του καθενός, πώς το λένε. Το πόσο αγαπάει, το πόσο δουλεύει πάνω σε αυτό, γιατί χωρίς δουλειά δεν υπάρχει τίποτα να σου χαριστεί. Μπράβο, αυτό. Τίποτα. Και μάλιστα κάθε άνθρωπος που έχει φτάσει σε ένα σημείο καλλιτεχνικά ή επαγγελματικά γενικώς στη ζωή του, νομίζω ότι με αξία το έχει φτάσει. Έχει φτάσει. Ειδικά στο χώρο μας, οι άνθρωποι που στην πορεία δείξαν ότι δεν ήταν και τόσο... ήταν αυτοί που λέμε οι διάτοντες αστέρες. Το ίδιος ο χώρος τους έβγαλε έξω, ο ίδιος ο χώρος. Άρα, μελέτη θα μπορούσε να είναι μια λέξη που θα ακούγονταν σαν συμβουλή. Μελέτη και... Μόνο μελέτη. Δηλαδή, μόνο μελέτη και μόνο ψάξιμο στον ίδιο στον εαυτό. Εγώ, ας πούμε, σαν τραγουδιστής, δεν έχω σταματήσει. Είδες τι σας είπα πριν. Μετά το μαγαζί, παίρνω την κιθάρα μου και ξανατραγουδάω. Ψάχνω τραγούδια, βρίσκω τραγούδια. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτή είναι η δουλειά. Πόσα τραγούδια, δηλαδή, μπορεί να κλειστείς μια εβδομάδα και να ακούς demo. Demo. Ατελείωτα, δεν έχουν νούμερο. Δεν μπερδεύεστε. Όσες φορές προσπάθησα να το κάνω συμβουλευτικά λίγο σε κάποιους φίλους. Έχει συμβεί και αυτό. Έχουμε χάσει και τραγούδια. Δηλαδή, τραγούδια, ας πούμε, που έχουν έρθει να τα ακούσω και δεν τα άκουσα, μάλλον, και δεν τα διάλεξα. Και τα άκουσες μετά να τα λέει κάποιος άλλος και τα ζήλεψες. Ναι. Το και ούτε καν το θυμήθηκες, ας πούμε. Το έχω πει αρκετές φορές στον κόσμο. Είναι το ασυγχώρητό μου παραστράτημα. Το πες το μου ξανά. Τι με κοιτάς, ένα του Οικονομόπουλου. Διάφορα τραγούδια. Διάφορα. Μάλιστα. Έχω μια πληροφορία, έτσι, την οποία όμως θα την αποκαλύψω μετά από το τραγούδι που είναι, βρίσκεται πάλι στον τελευταίο σου δίσκο. Ζεστάθηκε η Κωστάκη, ζεστάθηκε. Ούτε στον εχθρό μου, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα και οι ακροατές μας, οι ακροατές του ρυθμού 949 και από το site μας. Αυτό ακριβώς, σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μπαίνετε στο www.rythmosfm.gr και να μας βλέπετε με live streaming εκεί, επί τόπου έχει ένα play και μας βλέπετε όλο ζώντανα εδώ με τον Γιάννη Πλούταρχο. Η πληροφορία που έχω έχει να κάνει με ένα ηχητικό που έχεις μέσα στο κινητό σου. Από την Κατερίνα. Σε λίγο. Okay. Και εγώ έχω πει δεν θα.